της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν μη και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Προσκεκλημένοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι, ως κοσμήτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ημερίδα, την οποία διοργανώνει η Εστία Πατερικών Μελετών, με τον τίτλο «Τον πολύ χαρακτηριστικό και τον πολύ επίκαιρο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα». Δεν θα είχε δυνατόν η Φιλοσοφική Σχολή, η οποία θεωρείται κατεξοχήν σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, να μην ενδιαφερθεί και να μην αγκαλιάσει με αγάπη και με ενδιαφέρον αυτή την εκδήλωση, η οποία, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα προσεγγίσει ζητήματα μείζωνα και καταλυτικής σημασίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του απλού κοινού ανθρώπου, του απλού θνητού και με την πνευματικότητά του όμως, διότι δεν μας διαφέρει βεβαίως το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι δυτής φύσεως, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και σας ζητώ συγγνώμη ειδικά από εσάς τους πατέρες, εάν ίσως κάτι το λαϊκό εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ξεφύγει όση ώρα απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχουν τρία συστήματα τα οποία διέχουν τον κόσμο και τα οποία πολλές φορές τον ταλανίζουν, αλλά τις περισσότερες φορές βέβαια τον τοποθετούν κάπου σε μια κατάσταση, σε ένα σταυροδρόμι ίσως, όπου πρέπει να επιλέξει και όπου πρέπει ίσως να τα δει αυτά τα συστήματα με την αρμόδουσα, με την αρμόδουσα σημασία και προσοχή. Το ένα σύστημα, για παράδειγμα, είναι η φιλοσοφία, την οποία εμείς εδώ, σε αυτή τη σχολή, θεραπεύουμε. Η φιλοσοφία η οποία εναγωνίως ψάχνει να βρει την αλήθεια και την οποία βέβαια ποτέ, μα ποτέ δεν βρίσκει. Διότι δεν ξέρουμε πολλές φορές ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να τη διακρίνουμε, είναι μόνο με τις μύχες πτυχές της ψυχής μας, η οποία πολλές φορές μας ειδοποιεί και μας λέει αυτή είναι η αλήθεια, επίλεξε αυτήν και έτσι θα πορευτείς στον δρόμο το σωστό και τον ορθό. Πράγματα τα οποία όμως και αυτά πολλές φορές εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των κριτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να πούμε τα κριτήρια και να πούμε αυτό είναι καλό, αυτό, αυτό και αυτό, να ορίσουμε δηλαδή κάτι και στη συνέχεια να πούμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Η φιλοσοφία δυστυχώς δεν βρίσκει ποτέ την αλήθεια. Και γνωρίζετε όλοι, ως Έλληνες που είμαστε κιόλας, ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ένα σύστημα προταθεί και υιοθετηθεί καθολικός. Μερικώς ναι. Ένα άλλο σύστημα είναι η επιστήμη. Η επιστήμη στηρίζεται στο όπερα διδείξε. Μπορείς να πεις, είμαι αστροναύτης, απόδειξέ το. Είμαι γιατρός ψυχών, σωμάτων κλπ. Απόδειξέ το. Αυτή είναι η απάντηση της επιστήμης και αυτό προσπαθεί να κάνει η επιστήμη να θεραπεύσει, στηριζόμενη σε αυτά τα δεδομένα που έχει και το αποδεικνύει ενίοτε. Ενίοτε το αποδεικνύει. Αυτό το οποίο όμως έχει η θρησκεία, είναι το τελευταίο τάξη, επειδή είναι τελευταίο το σύστημα αυτό, κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο. Αυτό το οποίο περιέχει η θρησκεία είναι η αλήθεια, αυτούσια, η οποία έχει δοθεί
από τον ίδιο τον Χριστό, από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος άφησε στον κόσμο δια των Ευαγγελίων τα ιερά του λόγια και πορευόμεθα με αυτά. Άρα ο χριστιανός άνθρωπος είναι ένας όλυβιος, ένας ευδαίμων άνθρωπος, διότι γνωρίζει την αλήθεια κατά τρόπον άμεσο και βεβαίως αποκαλυπτικό. Αποκαλύπτεται η αλήθεια και από εκεί και πέρα πορεύεται σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή από την παγκόσμια δραματουργία. Πρόκειται για ένα μεγάλο συγγραφέα, τον Κλοντέλ. Ο Κλοντέλ παρέπε από εδώ και από εκεί σε διάφορες ιστορίες, σε συμβολισμούς, με το Ρεμπό, με στο μεθυσμένο καράβι, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να κλειδονίζεται στα κύματα και να μην ξέρει από πού να πιαστεί. Έζησε πράγματα πολλά, έζησε πράγματα και αμαρτίες πολλές. Και στο τέλος κάποια στιγμή λέει, βέβαια εδώ μιλάμε για μια καθολική εκκλησία, απλώς έτυχε να είναι σε μια λειτουργία, σε έναν εστερινό. Κοίταξε γύρω του, άκουσε έναν ύμνο που έψευναν από την χοροδία την παιδική και εκείνη τη στιγμή λέει, όπως γράφει μέσα στο ημερολόγιο του, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ένα θείο φως να μπαίνει μέσα στην ψυχή μου και πίστεψα. Από εκείνη τη στιγμή πίστεψα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο αμαρτωλός, ο ταλαρισμένος, μέσα σε διάφορα πράγματα, σε διάφορα ζητήματα και συστήματα και ιστορίες, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε να βρει την δική του, την προσωπική αλήθεια, η οποία φυσικά συναντά την καθολικότητα για να μπορέσει δια του συγκριτισμού να τοποθετηθεί εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί. Διότι αν εγώ, για παράδειγμα, ειδοποιηθώ μόνη μου ή κάποιος από εμάς μόνος του, αυτό δεν αποτελεί συνείδηση. Η συνείδηση, επομένως, που είναι κάτι το ευρύ, στηρίζεται στην κοινή εμπειρία. Έχω κοινές εμπειρίες με τους άλλους και κατά αυτόν τον τρόπο μπορώ να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο, κάτι το οποίο τοποθετώ ως κριτήριο. Όμως, αγαπητοί φίλοι, σεβαστοί πατέρες, επειδή από εδώ και πέρα αρχίζετε εσείς, αρχίζει η δική σας ο λόγος, ο ορθικός της Εκκλησίας, ο λόγος ο ορθός της Ορθοδοξίας, η οποία είναι η θρησκεία του τόπου αυτού της Ελλάδας. Αρχίζουν επομένως από εδώ και πέρα οι βαθιές πνευματικές αναζητήσεις, στις οποίες ίσως δεν έχω εγώ, η ταπεινότητα δική μου, το δικαίωμα να καθίσω περισσότερο. Εγώ κάθομαι τόσο όσο κάθομαι, για παράδειγμα, με μια μικρή αλήθεια, πολλές φορές πικρή και ανίδεη αλήθεια, στο αμφιθέατρο απέναντι στους φοιτητές. Μεγάλο βάρος, βαρύ φορτίο για ένα δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι, πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο, μια βάσανος. Αυτό, πιστεύω ότι σε αυτό μπορούμε να σταθούμε εμείς, γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας αφήσω σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι πλειάζεστα, πάτε μου, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να πω κάτι περισσότερο από έναν απλό χαιρετισμό. Επομένως, σας ζητώ συγγνώμη αν έκανα και κάποιο σφάλμα. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα των τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και νιώθουμε ειλικρινά, οφείλω να το πω και αυτό γιατί το αισθάνομαι, τιμόμενοι εδώ σε αυτή τη σχολή, τιμόμενοι από την παρουσία όλων ημών. Προάσπιση της ορθοδοξίας από τις αιρέσεις και τα νεοφανή παραδοσιακά ρεύματα, η σπουδή και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορία και εκδοχή.
αγροτικά, η βοήθεια στους αναξιοπαθούντες, η προάσπιση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των Ελλήνων Ορθοδόξων πολιτών και η συμπαράσταση προς τους διωκομένους λόγω αρνήσεως παραβατής ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και παντός είδους καρτών που παγιδεύουν τη θεότητα και ελευθερία των ανθρώπων. Συνεργάζεται με φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς, υποβάλλει αιτήματα και υπομνήματα στα αρμόδια κρατικά και περιφερειακά όργανα και διεθνείς φορεί και προωθεί τους σκοπούς της με τη διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων, την έκδοση βιβλίων και εντύπων και τη μέσω διαδικτύου ενημέρωση του ελληνικού και διεθνού κοινού. Οι πόροι της προέρχονται από εισφορές και δωρεές, μελών και φίλων της εταιρείας. Το λόγο τώρα θα πάρει ο συντονιστής κ. Τίμος Παπανικολάου, εκδότης του περιοδικού Ρεσάρτου. Γίνεται φανερό σε όλους, ακόμα και διαλυθμού οφθαλμού, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο σκοτεινές και θυελλωτικές καμπές της ανθρώπινης ιστορίας. Η νέα πλανητική τάξη προωθεί με βαρβαρότητα ασυνήθιστη τον αφανισμό των εθνών και των λαών, των ιδεών και των πολιτισμών και απειλεί ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και την έννοια άνθρωπο. Ο εφιάλτης του ολοκληρωτισμού της νέας εποχής συμπυκνώνεται, αποτυπώνεται και κωδικοποιείται στην κάρτα του πολίτη και στη δικτατορία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η κάρτα του πολίτη δεν είναι απλώς το πιο εφιαλτικό εργαλείο ακτινογραφικού και ολοκληρωτικού φακελώματος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και εργαλείο που καθιστά τον άνθρωπο ένα ηλεκτρονικό ψηφίο. Η επιβολή της κάρτας του πολίτη ψαλπίζει το θάνατο του ανθρώπου, το θάνατο των ιστορικών κοινωνιών και των λαών. Συνακόλουθα το θάνατο του πνεύματος, το θάνατο των ιδεών, της πολιτικής και των λαϊκών κινημάτων. Η πρωτοβουλία θρησιών ορθόδοξης συνείδησης, πράγος, με το έργο της και τις εκδηλώσεις της έχει ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία και αφήσει συνειδήσεις γύρω από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο της κάρτας του πολίτη που μας απειλεί. Μπορούμε να πούμε, χωρίς να υπερβάλλουμε, ότι η ΠΡΑΟΣ έχει δημιουργήσει γύρω από την κάρτα του πολίτη πραγματικό λαϊκό κίνημα. Το κίνημα αυτό έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με πυρετικούς ρυθμούς, να βαθαίνει και να φουτώνει. Σήμερα βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή και θα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στις ραδιοκίες της εξουσίας και τις ποικίλες οικονομεύσεις των μηχανισμών της νέας τάξης. Μηχανισμών οι οποίοι αρχίζουν να νιώθουν τον τρόμο από το κίνημα ενάντια στην κάρτα του πολίτη και ασχολούνται συστηματικά πλέον μαζί του. Το θωράκισμα αυτού του ρωμαλαίου κινήματος που αναπτύσσεται εναντίον της κάρτας σημαίνει πρώτα απ' όλα γνώση και συνείδηση. Η γνώση του ζητήματος και η συνείδηση της κατάστασης αποτελεί τον πρωταρχικό θώρακα κάθε αγωνιστικής πράξης απέναντι στις επιβουλές και τις δολοπλοκίες των μηχανισμών της νεοταξικής εξουσίας. Η αιστεία πατερικών μελετών δίνει τη μάχη προς αυτή την κατεύθυνση, να θωρακίσει το κίνημα ενάντια στην κάρτα του πολίτη πνευματικά και επιστημονικά, δηλαδή να το εξοπλίσει με γνώση και συνείδηση. Αυτό το νόημα έχει και η σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία θα εξετάσει το ζήτημα της κάρτας πολυεδρικά και πολύπλευρα. Και από θεολογική σκοπιά, αλλά και από επιστημονική, νομική και πολιτική σκοπιά. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα και από τη σκοπιά της οργανωτικής θωράκισης του ορθόδοξου και λαϊκού αυτοκινήματος εναντίον της κάρτας του πολίτη. Στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η αιστεία πατερικών μελετών, θα μιλήσουμε με την κάτω τη σειρά. Ο αρχιμαντρίτης Σαράτης Σαράτος, θεολόγος φιλόλογος, θα προσεγγίσει το ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θεολογικά. Ο κύριος Χρήστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παράλληλου πάγου, θα μας δώσει την νομική διάκριση του θέματος, που είναι εξόχως τη νομική,
διάθεση που επικεντρώνεται στην κατάργηση των ατομικών ελευθεριών. Ο έτερος ομιλητής θα είναι ο κ. Σκότιος Κουτινάκης, καθηγητής πληροφορικής. Θα αναπτύξει το θέμα της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Τέλος, ο κ. Στάθης Αδαμόπουλος, οικονομολόγος, θα μας αναπτύξει το ζήτημα το σχετικό με τις οικονομικές επιπτώσεις της κάρτας του πολίτη.